Λοιπόν, κάποιοι τις προηγούμενες ημέρες με εντυπωσιακά πρωτοσέλιδα, με εξώφυλλα, αλλά και με εκπομπές στην τηλεόραση που Ναι, λες προσπάθησαν... να πω μια αλήθεια. Ναι. Δώστε την κυρία Παναγοπούλου. Η ε... κυρία Παναγοπούλου στη σύσκεψη ήρθε και είπε, ναι. αύριο θα δείτε να βγαίνει σε site. Ναι. Δώστε ναι. την να φαίνεται, την αντίδρασή Ναι, τη πράγμα, πράγμα. Θα δείτε να βγει σε site. Καθοδηγούμενο, α, ότι ο κύριος α, Λούλης πήρε λεφτά για την πώληση. Καθοδηγούμενο. Είπε. Την άλλη μέρα Έχει. το πρωί μας έδινε ε, link το ένα μετά το άλλο yeah. τα δημοσιεύματα. Ναι. Αυτή λοιπόν η προσπάθεια κάποιον ή κάποιων η Μάρια η μαρια παναγωπουλου θα μας πει, ε, αν είναι ένας ή αν είναι πολύ, φαίνεται όμως ότι πέφτει στο κενό. Έτσι λοιπόν φέρνουμε στην δημοσιότητα ένα έγγραφο ντοκουμέντο που αποκαλύπτει ότι... Όσοι προσπάθησαν να αμαυρώσουν το έργο του γνωστού βιομήχανου του Κώστα του Λούλη, το οποίο είναι γνωστό, είναι νομίζω πανθομολογούμενο ότι ο άνθρωπο ε, αυτό. νομίζω ότι πια και, και εμεί κάνουμε χιούμορ στο έτσι, καμαρίνι πολλέ φορέ. Θα τον πάρουμε ένα τηλέφωνο, να του πούμε σωστά. να αγοράσουμε κι εμεί ένα σπίτι ε, 10.000 ευρώ <laughs> που κάνει ένα εκατομμύριο ευρώ. Έτσι. Γιατί τα σπίτια του κυρίου Λούλη τόσο κάνουν. Σωστά. Έτσι. Ο άνθρωπο λοιπόν αυτό προσέφερε <laughs> στην κυβωτό του κόσμου δύο επαύλει. Χιλιάδων τετραγωνικών και πολλών στρεμάτων. Ένα σπίτι στον Άνω Βόλο, η εκτιμόμενη αξία του είναι 4 εκατομμύρια ευρώ περίπου. Το λιγότερο. Το λιγότερο, ναι, λέω πάντα τι λιγότερε τιμέ. Λε το λιγότερο, γιατί πραγματικά μέχρι πού μπορεί να αντέξει κάποιο να αγοράσει ένα σωστά, σπίτι. Σωστά, σωστά. Και ένα άλλο σπίτι στο Διμήνι του Βόλου, η ελάχιστη του αξία είναι στα 3,5 εκατομμύρια, μαζί με, με τι βιοτεχνίε που έχει μέσα, θα εξηγήσουμε πάνω από 4 εκατομμύρια. Άρα μιλάμε για μια δωρεά που έκανε περίπου 8 εκατομμύρια. Τι λένε λοιπόν όσοι έγραφαν διάφορα και έλεγαν διάφορα για δωρεά μαϊμού, ότι ο κύριος Λούλης πήρε ένα εκατομμύριο ευρώ από την κυβωτό του κόσμου, προκειμένου να αγοραστεί αυτό εδώ το σπίτι που βλέπουμε, είναι σε μια ωραία ναι, τοποθεσία. Αυτό το Έχει σπίτι δεν το παίρνεις το με ένα εκατομμύριο. Ναι, αυτό το σπίτι δεν το παίρνεις ούτε με 3,5 ή 4 εκατομμύρια. Πάντως στην Κηφισιά πια με 500.000 ευρώ παίρνει 100 τετραγωνικά και αν. Μπράβο. Λοιπόν, άρα ε, θα σου πω ότι αυτό το σπίτι το συγκεκριμένο που ανήκει στην Κιβωτό του κόσμου έχει εινοποιείο, τυροκομείο, ελαιοτριβείο, πετρόμηλο, ε, ιδιαίτερη βιοτεχνία για να κάνει κανείς ζωοτροφές, έχει μείνει ζωολογικό κήπο. Όλα αυτά είναι σε αυτό το μέρος εδώ, επειδή έχουμε πάει με την κάμερα της εκπομπής, τα έχουμε καταγράψει και αυτά για ποιο λόγο, προκειμένου τα παιδιά που φιλοξενούνται εκεί να μαθαίνουν μια τέχνη. Εντάξει, και να μπορούν να έχουν μια επαγγελματική αποκατάσταση. Άρα υπήρχε μια διαρροή ότι υπήρχε αγορά λοιπόν έναντι ενό εκατομμυρίου. Ενό εκατομμύριου. Πράγματι, ο κύριο Λούλη πήρε ένα εκατομμύριο ευρώ από την κυβοδό του κόσμου γιατί ήθελε, σκόπευε να πουλήσει αυτό το σπίτι. Τι έκανε όμω, το επέστρεψε, όπω αποκαλύπτουμε σήμερα, και με το παραπάνω αυτό το εκατομμύριο. Διότι ανέλαβε το κόστο τη ανακατασκευή. Εδώ μιλάμε για ένα σπίτι που φιλοξενούσε 4-5 άτομα. Έπρεπε λοιπόν αυτό το σπίτι να γίνει μια δομή οργανωμένη, η οποία θα φιλοξενούσε 40, 50 και 60 άτομα. Έχουμε λοιπόν στα χέρια μας το α, έγγραφο ντοκουμέντο που δείχνει Εσύ ακριβώς... Εσύ στα χέρια σου και στο newspaper.gr το site σου θα μπουν και οι αποδείξεις. Ακριβώς. Έχουμε λοιπόν και έναν τεράστιο φάκελο με όλα τα παραστατικά που δείχνει ότι ο κύριος Λούλης δαπάνησε για το σπίτι στο Δημήνι για την ανεκατασκευή. Σε οικοδομικέ εργασίε, κτηριακό εξοπλισμό, εξοπλισμό εργαστηρίων, εξοπλισμό σπιτιών για 100 παιδιά, 60 για το ένα, 40 για το άλλο, αλλά και εξοπλισμό και διακόσμηση τη εκκλησία που υπάρχει εκεί, το συνολικό ποσό του 1.72.000 παρα... το ευρώ. Για να το παραδώσει όπω το ήθελα. Ακριβώ, να το παραδώσει όπω ακριβώ ήθελε. 762.700 ευρώ για το σπίτι στο Διμήνι και 310.000 περίπου για το σπίτι του Ανοβόλου. Αν λοιπόν ο κύριο Λούλη έλαβε ένα εκατομμύριο ευρώ από την Κιβωτό, uh -huh. επέστρεψε ένα εκατομμύριο 72.000 στην Κιβωτό. Υπάρχει ένα τιμολόγιο σε κρεμότητα 72.000. Ακριβώ. Συν δηλαδή τα 7 εκατομμύρια, 8 εκατομμύρια τη δωρεά, είναι αστείο, δωρεάς, αλλά... είναι αστείο και να το συζητάμε. Εγώ έτσι. όταν διαραίεται κάτι. Mm. Και όταν πραγματικά είμαστε εδώ και θα το λέμε. Έτσι. Δηλαδή, ε, νιώθω να μην πω πώ νιώθω όταν υπάρχει όλο αυτό. Δηλαδή, ένα άνθρωπο βρίσκεται να θέλει να βοηθήσει και εσύ πα να τον μαυρίσει. Γιατί σε βολεύει αυτή τη στιγμή να θε να μαυρίσει ανθρώπου, να λες ότι εγώ το μπαχαίρι το βάζω στο κόκαλο και α είσαι Εντάξει. ο Λούλη. Και ο Γιατί αν ψάξετε να δούμε ποιο είναι ο Λούλη, ε, θα καταλάβει ο κόσμο ποιο είναι ο βιομήχανο Λούλη και πού έχει φτάσει. Τώρα. Παρακαλώ. Το ένα εκατομμύριο γιατί το πήρε. Το πήρε γιατί το σπίτι ε, πουλήθηκε. Ήθελε να το πουλήσει το σπίτι, συμφώνησε να πουληθεί το σπίτι αυτό και μετά μόλις γνώρισε τον πατέρα Αντώνιο και κατάλαβε το έργο της Κιβωτού, το δόρισε και αυτό το σπίτι και το άλλο σπίτι. Το δεύτερο θα δε θα σπίτι... το πουλούσε Θα το πουλούσε αλλού. Θα το, αλλού. το δεύτερο δε σπίτι το για να μην χωριστούν τα αγόρια από τα κορίτσια. Τα αδερφάκια τα οποία τα κορίτσια ήταν στα Ιωάννινα και τα αγόρια θα τα φέραν στο βόλο. Άλλωστε, όπω είπε ο ίδιο, κοιτώντα το Θεό ψηλά, ξέρει τι έχει κάνει. Έτσι. Ε, ακόμη και όταν χρειάστηκε και του έφαγαν τα χρήματα από αλλού, εκείνο ε, είπε συγχώρεση. Αλλά για καλή μα τύχη, ξέρουμε και εμεί τι έχει κάνει. Λοιπόν, και όλα πάμε στο βόλιο, όχι, θα τα βάζουμε στη θέση του. Έτσι, μπράβο. Αλλά η Μαρία πάντω είχε ο ρεπορτάζ γκαραντί. Μα το είπε στη σύσκεψη τη Μαρία. Και τι δηλαδή να χτυπήσουν τον κύριο Λούλη. Α, δεν νομίζω ότι θέλανε να χτυπήσουν τον κύριο Λούλη. Εγώ είχα την πληροφορία ότι επειδή είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό έτσι να παίζει στο site σου για μισή μέρα ολόκληρη πρώτο θέμα ότι ο κύριο Λούλη που βγαίνει και στηρίζει τον πατέρα Αντώνιο λέγοντα περιμένω ε, τη δικαιοσύνη. Τελικά είχε βγάλει και λεφτά. Ε, είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό και βολικό για κάποιους ότι εμείς θα φτάσουμε την υπόθεση στα άκρα θα βάλουμε το μαχαίρι στο κόκαλο, ακόμη κι αν εμπλέκε το Λούλης ε, Είχα είναι λοιπόν την πληροφορία ότι, ότι για δύο το μέρες θα παίζει αυτή η είδηση Πράγμα Σημασία που έγινε. έχει πάντω Πέτρο μου ότι το μεσημέρι τα λέγαμε και λέει θυμηθείτε ναι. αύριο να δείτε τι θα γράφουν και μας έδειξε και από ποιου ομίλους ξεκινήσανε. Άρα. Λοιπόν, <laughs> το μαράκι μας βγάζει το καπέλο όχι, τη βγάζουμε το καπέλο. Ε, μας το. Ε, και το φοράει η μαράκι. το βγάζουμε και το φοράει η Μαρία. Δεν <laughs> μπερδευόμαστε. <laughs> λοιπόν, να κάνουμε και λίγο χιούμορ, γιατί πραγματικά δεν αντέχονται όλα.